Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Και θα δώσουμε την καλησπέρα μας εδώ από τον Λίμπερο στον Μάρκο Τοντούνη. Έλα Μάρκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά, μια χαρά, εσείς? Δόξα τω Θεώ, και όταν κερδίζεις, νομίζω, όπως λένε συνήθως και οι προπονητές, αλλά και εσείς οι ποδοσφαιριστές, βγαίνει πολύ πιο εύκολα μετά και η εβδομάδα, οι προπονήσεις, όταν έχεις κερδίσει. Σίγουρα, σίγουρα. Mm-hmm. Λάει είναι τώρα μια δύσκολη εβδομάδα αυτή, να τελειώσουμε και με το παιχνίδι της Κυριακής και να κοιτάξουμε τη συνέχεια. Έτσι, σαν πακέτο τα έχετε πάρει κατά κάποιο τρόπο αυτά τα τρία παιχνίδια? Είναι τρία παιχνίδια σε 7 μάτς. Μια δοκιμασία για τον Άρη, όχι μόνο αγωνιστική, αλλά και σωματική, θα έλεγα, Μάρκο, γιατί υπάρχει αυτό, η εξής ιδιαιτερότητα. Πολλοί παίκτες δεν έχουν κάνει προετοιμασία, κάποιοι άλλοι έκαναν μισή, να το πω έτσι, προετοιμασία, και υπάρχει αυτό το θεματάκι. Σίγουρα υπάρχει κούρα στην ομάδα. Δεν έχουμε κάνει πάρα πολλές προπονήσεις, μερικοί έως και αρκετοί παίχτες, και γι' αυτό βγαίνει κούραση με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Εσύ πώς είσαι, έτσι, αγωνίστηκες βασικό στο χθεσινό παιχνίδι. Πώς είσαι, έτσι, σωματικά, πνευματικά, η προσαρμογή σου στην ομάδα? Κοιτάξτε, η προσαρμογή σου στην ομάδα είναι μια χαρά. Έχω γνωριστεί με τα παιδιά, με τους προπονητές και όλα αυτά, και είναι μια χαρά. Τώρα σωματικά είμαι λιγάκι κουρασμένος, όπως όλη η ομάδα, αλλά πιστεύω θα τελειώσουμε καλά αυτή την ομάδα. Αυτή η εκκίνηση χθες στο μάτς με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων, αυτό το πρώτο ημίωρο 35 λεπτό, είναι το ιδανικό που θέλουμε να βλέπουμε από τον ποδοσφαιρικό Άρη, έτσι, να καθαρίζει τα παιχνίδια τόσο γρήγορα? Είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε, έτσι όπως το είπατε. Θέλουμε να τελειώνουμε όλα τα παιχνίδια από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια δεν παίξαμε καλά, αλλά κάναμε συντήρηση δυνάμεων για το επόμενο παιχνίδι. Ναι. Ναι, νομίζω ήταν μια συνειδητή επιλογή αυτή και από εσάς και από τον προπονητή, για να μην επιβαρεθεί η ομάδα με κάποιους τραυματισμούς, που τελικά δεν απέφυγε κιόλας κάποιος από αυτούς, για το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια συνεχόμενα παιχνίδια. Τι έκανε εύκολο γενικά χθες το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο? Ήταν ο Άρης τόσο καλός? Αρχίζουν να βγαίνουν κάποιοι αυτοματισμοί στο γήπεδο? Σίγουρα και η ομάδα μας ήταν αρκετά καλή στο πρώτο 20 λεπτό. Πετύχαμε 2 τέρματα. Από εκεί και πέρα η αντίπαλη ομάδα δεν κλείστηκε πάρα πολύ πίσω, ανοίχτηκε. Γι' αυτό πετύχαμε και 3ο τέρμα και κάπου εκεί τελείωσαν όλα για την αντίπαλη ομάδα. Σε αντίθεση βέβαια με το παιχνίδι κοντά στον Απόλλωνα Κρύας Βρύσης, που όπως θα θυμάσαι ο Άρης δυσκολεύτηκε αρκετά, γιατί βρήκε μια ομάδα στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς που έπαιζε πάρα πολύ αμυντικά, με 10 παίκτες πίσω από τη γραμμή του κέντρου, και εκεί ο Άρης δυσκολευόταν να βρει διαδρόμους. Σίγουρα η ομάδα του Ηρακλή δεν ήρθε όπως της Κρύας Βρύσης, αλλά και πάλι ήταν διαφορετικό. Όσο περνάει ο καιρός, όποια ομάδα και να έρθει, πιστεύω και κλειστή και ανοιχτή άμυνα να είναι, εμείς θα μπορέσουμε να πετύχουμε τα πράγματα που χρειάζεται. Πώς σου φαίνεται γενικά, δεν ήσουν συνηθισμένος, η εμπειρία του να αγωνίζεσαι στη ΓΑΜΑ Εθνική? Εντάξει, τι να σου πω. Πέρα από τα γήπεδα που είναι τα εκτός έδρας, που είναι κάποια άσχημα από ό,τι έχω μάθει, όπως είδα και αυτός της Καβάλας που με τη βροχή ήταν άσχημο. Εντάξει, είναι λίγο πιο χαμηλό το επίπεδο βέβαια, αλλά εγώ κοιτάω την ομάδα μου που είναι υψηλό το επίπεδο. Θεωρούν πάντως πολλοί ότι ο Άρης σε περίπου ένα μήνα το αργότερο θα παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο, λένε αρκετοί, που μπορεί να παίρνουν και στοιχήματα για το πού θα σταματάει το σκορ. Δεν ξέρω αν το ενστερνίζεστε αυτό ή εσείς πάτε συγκρατημένα, κρατάτε χαμηλά την μπάλα και τον πήχη και πηγαίνετε από παιχνίδι σε παιχνίδι απλά. Εμείς σίγουρα πηγαίνουμε παιχνίδι σε παιχνίδι, κοιτάμε κάθε αντίπαλο, είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, τα εντός έδρας και τα εκτός έδρας, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Ελπίζω να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε την ποιότητα σαν ομάδα να τα καταφέρουμε, αλλά το σημαντικότερο είναι το αποτέλεσμα και ο Άρης να ανέβει γρήγορα στην Β' Εθνική. Έχετε δηλαδή στην άκρη του μυαλού σας, Μάρκο, και να παίξετε και ελκυστικό ποδόσφαιρο για να φέρετε μαζικά στο γήπεδο και τον πληγωμένο, στεναχωρημένο, προβληματισμένο τα τελευταία χρόνια κόσμο του Άρη? Σίγουρα εμείς θέλουμε να παίξουμε το ποιοτικό ποδόσφαιρο, το ελκυστικό που μπορούμε να παίξουμε, γιατί έτσι το ευχαριστιέσαι κιόλας σαν ποδοσφαιριστής. Χαίρεσαι εσύ φυσικά που παίζεις αυτό το ποδόσφαιρο, και πιο πολύ χαίρεται ο κόσμος να σε βλέπει. Πάντως, από ό,τι είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η συνεργασία σου με τον Νίκο τον Γεωργιάδη στη δεξιά πλευρά βγάζει μια χημεία ήδη με το καλημέρα. Έχετε κώδικα επικοινωνία στο γήπεδο?
Ναι, έχουμε μιλήσει και με τον Γεωργιάδη, ξέρει πού να του πετάω την μπάλα, να μου πετάει αυτός και μπορούμε να βρεθούμε. Mm-hmm. Τώρα την Κυριακή ακολουθεί ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία είναι αίτητη και αυτή δεν έχει χάσει, δηλαδή δεν έχει δεχθεί γκολ από ό,τι διαβάσαμε. Είχε και ρεπό, άρα είναι και σαφώς πιο ξεκούραστη από τον Άρη. Πώς το περιμένεις αυτό το παιχνίδι? Κοιτάξτε, είναι ένα άλλο ένα παιχνίδι. Είναι δύσκολος ο αντίπαλος αν αναλογιστούμε τη βαθμολογική κατάταξη. Τώρα εγώ δεν ξέρω και πολλά για αυτή την ομάδα. Ναι. Απλά όταν κοιτάς τη βαθμολογία και έχει παραπάνω πόντους από σένα, κάτι σημαίνει αυτό. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Έχεις βάλει κάποιο προσωπικό στόχο, γιατί και για σένα η επιλογή του να έρθεις να παίξεις στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν ξέρω αν ήταν εύκολη ή δύσκολη, συνιστά πάντως κάτι διαφορετικό για την καριέρα σου? Κοιτάξτε, ο στόχος μου είναι να ανέβει η ομάδα γρήγορα στις δύο κατηγορίες και να είμαι σε αυτήν όταν θα είναι στην ΑΕ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι σκέφτονται και αρκετά παιδιά που έχουν έρθει στην ομάδα, να δει να συνδυάσουν τον προσωπικό του στόχο με αυτόν της ομάδας, να την οδηγήσουν, δηλαδή να την πάρουν από το χέρι κάποιοι παίκτες που έχετε δυνατότητα και έχετε κολλήσει και αρκετά ένσημα στη Super League και να την οδηγήσετε εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι. Σίγουρα, γιατί αλλιώς πάει πίσω και η καριέρα σου, αλλά και η ιστορία της ομάδας. Πάντως η προσαρμογή σου ήταν εύκολη. Πρέπει να σε βοήθησαν και κάποια παιδιά με τα οποία έχεις και προσωπική σχέση. Το γεγονός ότι ήρθες για παράδειγμα και με τον Βασίλη τον Ρόβα που συνυπήρχατε και στην ΑΕΚ, έκανε πιο εύκολη έτσι τη μετάβαση από την μία εποχή στην άλλη. Σίγουρα έκανε πιο εύκολη και με τα άλλα παιδιά μίλησα κατευθείαν, δηλαδή μπήκα κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας. Να ευχηθούμε καλές εμφανίσεις, ελκυστικό ποδόσφαιρο, να ευχηθούμε και σε σένα προσωπικά και αρκετά γκολ, γιατί η θέση σου είναι αυτή, το να βοηθάς και στο σκοράρισμα πέρα από όλα τα άλλα, και να ευχηθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ο Άρης να ξεμπερδέψει με αυτή την κατηγορία και να είναι από τα μισά της σεζόν να είναι δυνατόν στη Football League. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.